κοραμπιέδες, το αγαπημένο χριστουγεννιάτικο γλυκό που εμείς οι Κύπροι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε στο σπίτι μας τις μέρες των γιορτών. Και σήμερα θα σας δείξω μια πανεύκολη συνταγή για υπέροχους παραδοσιακούς κουραμπιέδες, αλλά που έχουν έτσι λίγο το χούιν τους, έχουν λίγα κόλπα οι κουραμπιέδες. Λοιπόν, ξεκινούμε πρώτα με το πιο σημαντικό υλικό, που είναι ο βούτυρος ζαχαροπλαστικής, γιατί είναι αυτός που κάνει τους κουραμπιέδες ωραίους μυρωδάτους. Λοιπόν, θέλουμε να είμαστε λίγο προσεκτικοί με το μέτρημα μας, οπότε θα χρησιμοποιήσουμε 145 γραμμάρια βούτυρος ζαχαροπλαστικής. Το επόμενο υλικό μας είναι η ζάχαρη άχνη. Θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια που τα ρίχνουμε μέσα στο βούτυρο μας και τώρα πρέπει να πάμε μίξερ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό βήμα που θα κάνετε για τους κουραπιέδες. Πρέπει οπωσδήποτε οι κουραπιέδες μας να χτυπηθούν κανένα δεκάλεπτο. Συγγνώμη, ο βούτυρος μας να χτυπηθεί ένα δεκάλεπτο για να έχουμε υπέροχους μαλακούς και αφρούγιους κουραπιέδες. Είναι πολύ σημαντικό βήμα, οπότε πρέπει να χτυπήσετε αρκετά το βούτυρο ζαχαροπλαστικής για να μεγαλώσει σε όγκο. Λοιπόν, θέλω τώρα να δείτε πώς έχει γίνει το βούτυρο μας. Δέστε πόσο πολύ έχει αλλάξει η υφή. Αυτό είναι που θέλουμε να έχουμε και πρέπει να κάνετε αυτό το βήμα για να έχετε ωραίους αφρούγιους κουραμπιέδες, όπως είπαμε. Αλεύριν τώρα. Αλεύριν θέλουμε να μετρήσουμε μεταξύ 220 και 270 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις που πρέπει να κοσκινήσουμε. Να σας πω ότι πρέπει να δούμε αναλόγως πόση είναι η υφή της ζύμης και θα καταλάβουμε. Να μου πείτε καλά, που ξέρω, όπως έλεγε και η γιαγιά μου, όσο σηκώσει η μάνα μου, αλλά όσο σηκώσει εγώ όταν ήμουν μικρή δεν καταλάβαινα. Θα σας βοηθήσω λίγο να καταλάβετε τι σημαίνει το όσο σηκώσει. Οπότε πάμε τώρα να βάλουμε γύρω στα 250 γραμμάρια και βλέπουμε. Εδώ έχουμε τρίσει 250 γραμμάρια. Ανακατεύουμε με τη σπάτουλα για να τραβήξει το βούτυρό μας το αλεύρι. Ελέγχουμε τη ζύμη μας. Ναι, νομίζω είμαστε εντάξει. Δέστε πόσο ωραία απαλή είναι. Και πάμε τώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνουμε μέσα μισό κουταλάκι baking powder. Μισό κουταλάκι βανίλια, 20 γραμμάρια κονιάκ και τώρα το χέρι μας. Και τέλος θέλουμε να ρίξουμε μέσα 70 γραμμάρια καβουρδισμένα και χοντροκομμένα αμύγδαλα. Τα καβουρδισμένα αμύγδαλα σίγουρα είναι καλύτερα από τα άψητα, εντάξει, αυτά που βρίσκουμε στο εμπόριο, αλλά πώς τα καβουρδίζουμε? Βάζουμε σε ένα δίσκο απλωμένα, σε έναν ταψί του φούρνου απλωμένα. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς και ψήνουμε γύρω στα 15 λεπτά, δηλαδή μόλις μυρίσουν βασικά τα αμύγδαλα μας, σημαίνει έχουν καβουρδιστεί και αφαιρούμε από το φούρνο, αφήνουμε να κρυώσουν. Η ζύμη μας έτοιμη να την πλάσουμε τώρα σε κουραπιέδες. Θέλουμε να φτιάξουμε κουραπιέδες γύρω στα 30 γραμμάρια τον ένα. Άρα, για να δω περίπου πώς φαίνονται τα 30 γραμμάρια κουραπιέ, έχω την ηλεκτρονική μου ζυγαριά εδώ. Βάζω πάνω. Okay, είναι κάπως μεγάλος αυτός. Μάλιστα, 30 γραμμάρια και πλάθω σε μπαλάκι. Πλάθουμε σε μπαλάκι και μετά έτσι πιέζουμε με την παλάμη μας και τοποθετούμε στο ταψί μας στρωμένο με λαδόχαρτο. Τώρα φούρνο. Ο φούρνος μας προθερμασμένος στους 170 βαθμούς στον αέρα. Θέλουμε να ψήσουμε 30 λεπτά γιατί αν θυμάστε οι κουραπιέδες μας είναι 30 γραμμάρια ο καθένας. Αν θέλετε να φτιάξετε πιο μικρούς κουραμπιέδες, πρέπει να ψήσετε, ας πούμε, για 20 γραμμάρια 20 λεπτά. Για 40 γραμμάρια 40 λεπτά. Άρα χρησιμοποιήστε αυτή τη φόρμουλα για να βρείτε πόση ώρα πρέπει να ψήσετε τους κουραμπιέδες σας. Άρα εμείς τώρα 30 λεπτά, 170 βαθμούς και οι κουραμπιέδες μας θα είναι έτοιμοι. Οι
κουραπιέδες μας είναι έτοιμοι και η κουζίνα εδώ στο στούντιο έχει μυρίσει υπέροχα χριστουγεννιάτικα. Λοιπόν, τους αφήνουμε να κρυώσουν λίγα λεπτά και πάμε να ζαχαρώσουμε. Για να ζαχαρώσουμε, θέλω να ρίξω στη βάση ενός μπολ λίγη ζάχαρη να άχνει. Την περνώ βέβαια λίγο από το κόσκινο μου πρώτα. Και πάμε τώρα να τοποθετήσουμε τους ζεστούς κουραπιέδες μας μέσα στον μπολ αυτό. Ακόμα λίγη ζάχαρη άχνη. Λοιπόν, έναν κουραπιέ πρέπει να δοκιμάσουμε, γιατί εμένα είναι αγαπημένη μου. Και πάντα, αν θα φάω κουραπιέ, προτιμώ να φάω το δικό μου, το σπιτικό, που το φτιάχνω ακριβώς όπως θέλω. Δέστε τι ωραίος. Λαχταριστός και αφρούιος κουραπιές. Έτσι, κουραπιέδες, δύσκολα θα βρείτε. Οπότε, φτιάξτε τους για να μυρίζει το σπίτι σας Χριστούγεννα και να τους απολαύσετε όπως πρέπει.